ταύτα μελέτα. Εις ταύτα μένε, για να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου, πρόσεχε σε αυτόν και στη διδασκαλία. Επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντες. Φίλοι, φίλες, κοντά σας πάλι, ομολογία πίστεως, κοντά σας με το Λόγο του Θεού, κοντά σας με αυτά που κάνει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή κάθε ανθρώπου. Με χαρά αυτό το βραδινό έχουμε μαζί μας τον αδελφό μας τον Γιάννη τον Παναγιωτίδη. Καλησπέρα Γιάννη. Δοξάζω τον Θεό που είμαι και εγώ κοντά σας. Και θέλουμε να ακούσουμε και τη δική σου μαρτυρία. Ο αδελφός μας ο Παύλος κάνει μια προτροπή στον Τιμόθεο να μείνει στο Λόγο του Θεού, γιατί ξέρουμε και έχουμε και οι ίδιοι την ίδια εμπειρία, ότι αν μείνουμε στο Λόγο του Θεού, ο Θεός θα μας σοφήσει και θα μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Θα ήθελα, αδελφέ Γιάννη, να ακούσουμε τα παιδικά σας χρόνια, πώς ήταν η ζωή σας, πώς μεγαλώσατε, ποιο ήταν το περιβάλλον που μεγαλώσατε, τις ανασχολήσεις που είχατε σαν νέος, μέχρι που φτάσατε και γνωρίσατε τον Ιησού Χριστό. Εκεί θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα μπούμε πια στα πνευματικά για την πνευματική ζωή που σας χάρισε ο Ιησούς Χριστός. Ναι, πραγματικά είναι ένα θαύμα το να χαριστεί η ζωή σε έναν άνθρωπο και ευχαριστώ τον Κύριο που με έφερε σε αυτή τη ζωή, γιατί ήταν δύσκολα τα χρόνια εκείνα. Οι γονείς μου ήταν φτωχοί και δεν ήταν εύκολο να έχουν ένα δεύτερο παιδί. Έτσι λοιπόν, αφού γεννήθηκε ο πρώτος, ο αδερφός μου, μετά από 6 χρόνια γεννήθηκα κι εγώ. Ήταν ένα δίλημα μέσα στην καρδιά, ιδιαίτερα της μητέρας μου, να κρατήσω αυτό το παιδί. Και ο Κύριος με κράτησε μέσα στην κοιλία της μητρός και εγώ μπόρεσα και από εκεί ξεκινάει βέβαια η ζωή, μέσα από την κοιλία της μητρός και γεννήθηκα στις 29 Αυγούστου του 1953. Ο πατέρας μου ήταν πλούσιος, αλλά φτώχαινε. Δηλαδή, πώς ήρθαν τα πράγματα, πολύ δύσκολα ήταν τότε εκείνα τα χρόνια, διότι είμαστε από την πόλη της Δράμας. Ο πατέρας μου νέος έπαιζε στην ομάδα της Δόξας Δράμας, χτύπησε το πόδι του, το ξαναχτύπησε, γάγκρενα, τότε δεν υπήρχε τα φάρμακα, δεν υπήρχε αντιβίωση και έπρεπε να κατέβει στην Αθήνα και ο μόνος τρόπος για να σωθεί δεν ήταν μία έτσι συντηρητική φαρμακευτική αγωγή να γίνει στην καλύτερη κλινική τότε της Αθήνας, μία χρυσή λίρα την ημέρα ήταν, αλλά έπρεπε να επέμβει χειρουργικά άμεσα κάποιος. Και ο τότε μόνο ο μεγαλύτερος χειρούργος της εποχής εκείνης του Μεσοπολέμου, μιλάμε για το 1936, ήταν ο Γερουλάνος, ο παππούς του σημερινού Υπουργού Πολιτισμού. Κατέβηκε λοιπόν η Νενέ, η υπηρώτησα από την πόλη της Δράμας και έπεσε στα πόδια του ανθρώπου αυτού, διότι από τότε λέγανε πού τα βρήκες αυτά τα γιατροσόφια από τον Γερουλάνο, ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να κάνει σαν μια επέμβαση χειρουργική πλέον, μια και δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι θεραπείας. Πήγε λοιπόν η γιαγιά μου, η Νανέ, κατέβηκε κάτω, αν και είχε άλλα 8 παιδιά, 9 παιδιά τα συνολικά, τα 4 τα άλλα τα έχασε μεταξύ 20 και 25 χρονών, από διάφορες αιτίες, τότε θερίζαν οι αρρώστιες, όπως οι φυματιώσεις. Έτσι λοιπόν πήγε, έπεσε στα πόδια του και λέει «Σώσε το παιδί μου». Και εκείνος συγκινημένος από τα δάκρυά της λέει «Θα έρθω, πού τον έχετε, στην τάδε κλινική». Πήγε λοιπόν στην κλινική την άλλη μέρα ο γιατρός αυτός, ήταν και αυλάρχης δίπλα στο βασιλιά τότε, είδε στην κλινική μέσα τον πατέρα μου που ήταν τότε 20χρονος κοντά, είδε την κατάστασή του, ήταν μόνο κόκαλα, πέθανε και είπε αύριο χειρουργείο, μαλώνοντας τον κλινικάρχη μάλιστα, διότι του είπε πώς το αφήνει το παιδί να πεθαίνει. Και πραγματικά την άλλη μέρα έγινε το χειρουργείο, κόπηκε το ένα του πόδι, το αριστερό στο ύψος του μυρού και μετά έπρεπε να ξαναγίνει δεύτερη επέμβαση, ξανά κόπηκε δεύτερη φορά, αλλά ο πατέρας μου έζησε. Δόξα τω Θεώ, με ένα ποδαράκι, ήξερε βιολί να παίζει, κλασική μουσική, τότε είχε ο δύο εκείνα τα χρόνια Δράμα και με το βιολάκι και με την αγάπη που έδειξε στη μητέρα μου, που και εκείνο ήταν
το κορίτσι ορφανό, 4 παιδιά, ορφανή η μητέρα μου. Τη συγκίνησε, τότε ήταν η ρομαντική εποχή, άγγιξε την καρδιά της και η μητέρα μου είπε θα το παντρευτώ αυτόν τον νέο, τον άνθρωπο και θα κάνω οικογένεια και δεν με ενδιαφέρει αν έχει ένα πόδι. Και είναι πραγματικά συγκινητική ιστορία αυτή. Ήταν ο πλούσιος τότε ο πατέρας μου με το ένα πόδι, η πολύ φτωχή μητέρα μου, αλλά να πω έρχονται και καταστροφές και κρίσεις, όπου και σήμερα η οικονομική κρίση μαστίζει. Ο πατέρας μου πλούσιος έγινε φτωχός και όταν εγώ γεννιόμουνα δεν είχαν ούτε μια κουβερτούλα να με σκεπάσουν. Ήδη ο αδερφός μου 6 χρονών, 6 χρόνια διαφορά έχουμε τον αδερφό μου και αυτός γιατρός είναι. Και την μέρα που γεννήθηκα, θα ήθελα να πω αυτό το θαύμα, διότι όταν είμαστε προγνωρισμένοι και προορισμένοι, κάνει ο Θεός τέτοια θαύματα και έρχονται το ένα σημείο πάνω από στο άλλο και τα συλλαμβάνουμε αυτά που έκανε ο Θεός στη ζωή μας και λέμε δεν μπορεί να ήταν αυτά τυχαία. Και πραγματικά 29 Αυγούστου του 1953, στην πόρτα του φτωχού σπιτού τότε, το γονιόν μου, χτυπάει κάποιος εκατομμυριούχος. Ερχότανε από το Καμερούν. Ήτανε μεγάλο έμπορος, καφέ, σε φιστίκια, σε κακάο. Πάμπλουτος, πρώην παιδικός φίλος του πατέρα μου και σε μία ηλικία 16-17 χρονών είχαν κάνει ένα συμβόλαιο, 3 φίλοι τότε πήγανε στο άγαλμα του αγνώστου στρατιώτη της Δράμας, ακατέθεσαν ένα χαρτί εκεί μπροστά, το έθαψαν μάλιστα και είπαν όποιος από εμάς τους 3 θα γίνει πλούσιος θα βοηθήσει τους άλλους 2. Και έτσι πραγματικά μετά από 13-14 χρόνια έρχεται αυτός ο εκατομμυριούχος, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, χτυπάει την πόρτα, το βλέπει ο μπαμπάς μου, πέφτουν στην αγκαλιά ο ένας το άλλο, κλάματα, δάκρυα, σφιχταγκαλιάζονται, διότι τότε επέτρεψε η Ελλάδα στους λιποτάκτες αυτούς που δεν υπηρέτησαν θητεία και δεν ήταν στο αλβανικό μέτωπο, τους επέτρεψε τότε να έρθουν στην Ελλάδα και έτσι μέσα στα δάκρυα λέει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, λέει «Πού είναι η γυναίκα σου, αφού λες παντρεμένος, το βλέπει και με ένα πόδι». Λέει «Είναι στην κλινική». «Τι έπαθε», λέει «Γέννησε το δεύτερό μου παιδί». Και λέει «Εγώ θα τα αναλάβω». Δηλαδή ήρθαν οι μάγοι με τα δώρα πάλι. Δόξα τω Θεώ, ήταν το χέρι του Θεού και πραγματικά βοήθησε από τότε. Εγώ είχα πάντοτε τα καλύτερα παιχνίδια, το πατίνι, το ποδήλατο, στις σπουδές μου μας βοήθησε πάρα πολύ και στο γυμνάσιο και αργότερα στο πανεπιστήμιο που πέρασα οδοντιατρική και φυσικά αργότερα με την Σιζέλ, την Γαλλίδα νονά μου, έγινε και αυτό ότι με βαπτίσανε 5 ημερών τότε, δόξα τω Θεώ, και μπόρεσα και εγώ να φτάσω μέχρι και στο Παρίσι, όπου εκεί έγιναν οι θαυμαστές ενέργειες του Θεού. Όταν είχα τελειώσει πλέον την οδοντιατρική, είχα τη δυνατότητα να κάνω και την ειδικότητα της ορθοδοντικής εκεί πέρα. Και ευχαριστώ το Θεό γιατί είδαμε και σαν οικογένεια την ευλογία του Θεού, πως αυτοί οι άνθρωποι, η μητέρα μου με το βελονάκι και ο πατέρας μου με το βιολάκι, είχε και ωραία φωνή γιατί μετά τη Δράμα πήγε στη Θεσσαλονίκη από τη στιγμή που πέρασε και ο αδελφός μου ιατρική. Μπόρεσαν αυτοί οι 2 άνθρωποι, αγωνιζόμενοι, ηθικοί, τίμοι, να μας σπουδάσουν, να μας βγάλουν 2 γιατρούς και αυτό είναι ένα θαύμα. Και μέσα σε όλο αυτό όμως ήταν η αγάπη του Θεού. Στην οικογένεια μέσα υπήρχε αγάπη, υπήρχε ειρήνη, υπήρχε ζεστασιά. Υπήρχε πολύ αγάπη. Γιατί ο πατέρας μου ήταν ένα προβατάκι κι αυτός. Δηλαδή όταν έφυγε, τους πήρε κοντά μου βέβαια, από τη Θεσσαλονίκη που ζούσαν, τους έφερε στην Καβάλα και ο πατέρας μου έτσι δεχόταν το Λόγο του Θεού, προσευχόμασταν και η μητέρα μου, που έχω πολλά να πω βέβαια, η μητέρα μου ήταν αυτή δίπλα του και εγώ κοντά που το έλεγε. Αν και η μητέρα μου στην αρχή δεν δεχόταν το Λόγο του Θεού, μετά όμως τόσο πολύ μαλάκωσε και αυτή η αγάπη στον Κύριο και όταν
έφευγε η ψυχή του πατέρα μου, του έλεγε: «Κώστα μου, τώρα ζήτησε το Χριστό, ζήτησε να σας συγχωρέσει». Και ο παπάς μου έφευγε με τη φράση «Ιησού Χρίστα», το «ε» δεν το είπε, αλλά η ψυχή το έβγαινε. Έτσι το «ε» το έλεγε στην αιωνιότητα. Αμήν. Αυτά είναι ωραία θαύματα που κάνει στη ζωή του ανθρώπου. Ο Κύριος με υπομονή μας περιμένει, μέχρι και το πάνι είναι το τέλος του ανθρώπου, και εκεί είναι πραγματικά να συναντήσει το τέλος των Ιησού Χριστό, συναντήσει την αιωνιότητα, τον Κύριο των δυνάμεων. Έτσι είναι. Μικρός ήμουν πολύ ευτυχισμένος, γιατί μεγάλωσα σε ένα ωραίο περιβάλλον όπου υπήρχε αγάπη. Μας αγαπούσαν πολύ οι γονείς. Δηλαδή, θυσιαζόταν για τα παιδιά τους. Συγκινούμε όταν τους θυμάμαι. Αλλά λέω, θα είμαστε μαζί στον ουρανό. Αιώνια. Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, και... γιατί φύγανε με τον Χριστό. Και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί κάνανε μια προσπάθεια, βέβαια, τότε ήταν τη δεκαετία του 60, θυμάμαι το 61, και εμείς πήγαμε στη Γερμανία. Ο πατέρας μου, αν και με ένα πόδι, βρήκε δουλειά στο Μανχάιμ της Γερμανίας, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε φούρνους, κουβαλούσε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δυσκολίες, και όλα αυτά για μας, για τα παιδιά τους τα πάντα. Πήγε και η μητέρα μου ύστερα, πήγαμε κι εμείς στο Μανχάιμ ένα καλοκαίρι για προκειμένου να εγκατασταθούμε κι εμείς, αλλά εκεί μας βάλανε τον ένα αδερφό μου από την τρίτη γυμνασίου, τον βάζανε έκτη δημοτικού, δεν ξέραμε τη γλώσσα, και εμένα από τρίτη δημοτικού με βάζανε πρώτη σε γερμανικό σχολείο, δεν είχε ελληνικό σχολείο. Και όταν το είδα αυτό οι γονείς, γιατί το όνειρό τους ήταν να μας σπουδάσουμε, να μας σπουδάσουν να γίνουμε χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία, είπαν όχι, θα γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα και κάτι θα γίνει, θα μας βοηθήσει ο Θεός. Και πραγματικά γυρίσανε πίσω, μόνο 2 χρόνια μείναν στη Γερμανία, και μετά, το 63 δηλαδή γυρίσανε, και το 65 όταν ο αδερφός μου πέρασε στην ιατρική, ανοιγόταν πλέον ο δρόμος για την Θεσσαλονίκη, εκεί πέρασα, και ο πατέρας μου από τη Δράμα μετακόμισαν, πρώτα αυτός πήγε στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε εκεί τη δουλειά του σαν μουσικός. Εγώ μεγάλωσα και στη Δράμα, στην καλύτερη συνοικία της Δράμας, στην Αγία Βαρβάρα, στο καλύτερο σχολείο, τα εκπαιδευτήρια της Δράμας, στο καλύτερο γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης, από το 65-66 συγκεκριμένα καλύτερα, στη Θεσσαλονίκη, στο πρώτο γυμνάσιο Ρέωνα Θεσσαλονίκης, με τους καλύτερους καθηγητές, και είχα την καλύτερη παιδεία. Πάνω σε αυτό είδα και το χέρι του Θεού. Είχαμε τους καλύτερους φιλολόγους, τους καλύτερους μαθηματικούς, και να φανταστείτε, όταν περάσαμε στο πανεπιστήμιο, από τα 97 παιδιά που δώσαμε, τα 98 πέρασαν από το εξατάξιτο το γυμνάσιο, περάσαμε οι 98 στις καλύτερες χώρες. Νομική, ιατρική, πολυτεχνείο, δηλαδή ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Είχαμε πολύ ωραίες γερές βάσεις, αγάπησε και την ελληνική γλώσσα εγώ, γιατί είχαμε πολύ καλή φιλόλογο, και αυτό με βοήθησε ύστερα πάρα πολύ στη μελέτη του Ευαγγελίου, γιατί μου αρέσει μέχρι σήμερα να διαβάζω την Καινή Διαθήκη στην νεότερη γλώσσα του κόσμου, που είναι η ελληνική φυσικά, όλοι αυτό το παραδέχονται, και εντρυφώ μέσα στο Λόγο του Θεού. Έχω εγκολποθεί τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Χαίρομαι που η Διαθήκη αυτή είναι επικυρωμένη και σφραγισμένη, βεβαιωμένη από τον Κύριο μέσα στην καρδιά μου. Σίγουρα ότι είναι όλα αυτά τα λόγια του Ευαγγελίου αληθινά. Και ευχαριστώ τον Θεό, διότι μετά από το Πανεπιστήμιο, που τελείωσα την Οδοντιατρική Σχολή, μου ανοίγονταν ορίζοντες άλλοι θαυμαστή να πάω στο Παρίσι και να συνεχίσω τις σπουδές μου. Η καλή απόφαση της μαμάς σου να σε κρατήσει, ο Θεός ήρθε και την επιβράβευσε αυτή την καλή απόφαση, γιατί όταν πετάμε ένα παιδί είναι μια αμαρτία, είναι ένα γεγονός που δεν το θέλει ο Θεός να συμβαίνει. Σίγουρα. Και γιατί αφαιρούμε μια ζωή. Ναι. Και σε αυτή την απόφαση που παίρνει ο κάθε άνθρωπος να κρατήσει,
σε όποια όσο και δύσκολα να είναι τα πράγματα στη ζωή μας, έρχεται ο Θεός αργός και βοηθάει. Έτσι το λέω αυτό, γιατί από ό,τι μου είπε και η ίδια μου εξομολογήθηκε, μετάνιωσε για αυτή την αμαρτία της, έμεινε έγκυος μετά 3 χρόνια μετά τον αδερφό μου. Αλλά το περιβάλλον, μάλιστα υπήρχε και μια θεία που έκανε εκτρώσεις, την ανάγκασε λέγοντας ότι είσαι εσύ τόσο πολύ φτωχιά, πώς θα μεγαλώσεις δεύτερο παιδί, είναι αδύνατο, δεν μπορείς. Και επηρεασμένη έκανε αυτή την έκτρωση. Για το αυτό βέβαια είναι αμαρτία. Αλλά και αυτή την αμαρτία ο Κύριος τη συγχωρεί. Βέβαια, έτσι δεν είναι, και το φόνο ακόμα. Αν όταν ο άνθρωπος κάνει, μετανοήσει έτσι, και επιστρέψει, όλα σβήνονται. Άρα λοιπόν εγώ κρατήθηκα στη ζωή, μέσα στην κοιλία της μητέρας μου. Με ένα θαύμα. Και αυτό ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. 29 Αυγούστου που γεννήθηκα όμως, το να έρθει μέσα στη φτώχεια μας, έτσι, ένας εκατομμυριούχος, αυτό δεν είναι συγκλονιστικό? Και να πει, εγώ αναλαμβάνω πλέον. Και τον πατέρα μου μάλιστα, διότι ο πατέρας μου είχε ένα τεχνητό πόδι, αλλά ήταν τόσο βαρύ, τόσο άσχημα καμωμένο, που τα 10 μέτρα τα έκανε σε μία ώρα. Τι έγινε όμως? Ο Γιάννης Παπαδόπουλος λέει, Κώστα μου, φίλε μου, θα έρθει στο Παρίσι και θα γίνουν τα καλύτερα πόδια, τα πιο σύγχρονα της εποχής εκείνης. Οπότε ο πατέρας μου έκανε 2 τεχνητά πόδια, τόσο καλά ήταν που μπορούσε να τρέχει. Και περπατούσε. Ναι. Δεν φαινόταν, θα έλεγα, τόσο ένα πηγαίο του. Κάποιος που δεν το ήξερε. Άρα ο Θεός φροντίζει, φρόντισε πολύ επομένως και εμένα και τους γονείς μου. Είχε ένα μεγάλο σχέδιο σωτηρίας. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Σε αυτή την περίοδο του σχολείου σου, του γυμνασίου, είχες κάποια έτσι επίσκεψη από το Θεό, είχες κάποια εμπειρία πνευματική? Δίπλα στο σπίτι μας, παραδίπλα, ήταν η χριστιανική εστία της Δράμας. Ήταν η αγροτική τράπεζα και η χριστιανική εστία ήταν πρώην καπνομάγαζο, γιατί Δράμα καβάλα πολύ με τα καπνά έχανε, το οποίο κάηκε αυτό το καπνομάγαζο. Έπεσε όλη η στέγη, το πατρικό σπίτι του πατέρα μου σώθηκε και αυτός εκ θαύματος, γιατί ήταν σχεδόν κολλητά, και η καπναποθήκη πρώην την πήρε η χριστιανική εστία, και εκεί πέρα τώρα τι γινότανε? Γινότανε μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού, ανθρώπων, θεολόγων που ερχότανε, και πηγαίναμε, θυμάμαι, παιδιά, και ακούγαμε την παραβολή, έτσι, το ασώ του Υιού, τον καλό Σαμαρίτη, το ένα το άλλο. Και πιστεύω από ανθρώπους τότε που υπήρχε πραγματικά η αγάπη προς το Θεό, αυτός ο σπόρος έμπαινε μέσα μας και φόλιαζε. Έπεσε ο καλός σπόρος. Έπεσε ο καλός σπόρος. Και αυτό πιστεύω ότι ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού, να είμαι δίπλα στη χριστιανική εστία. Και μάλιστα και σήμερα πάτε και θα δείτε, είναι αυτό το οποίο γράφει με πολύ τεράστια γράμματα έξω από τη χριστιανική εστία, πόσο ωραίοι είναι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων, την ειρήνη των Ευαγγελιζομένων, τα αγαθά. Αυτό το γράφει εκεί. Πραγματικά. Και ο Κύριος μου έδωσε αυτή τη χάρη και εγώ να ευαγγελίζω τα αγαθά του Κυρίου, να σπέρνω τη σπορά, την Αγία του Κυρίου, το Λόγο της Ζωής. Μου έδωσε και αυτά τα σπλάχνα και αυτά τα δάκρυα, αυτή τη χάρη, αυτή τη δύναμη να έχω την αγάπη προς τον άνθρωπο και να λέω παντού, πάρτε ένα Ευαγγέλιο, ανοίξτε το και θα βρείτε το δρόμο της ζωής. Αμήν. Είχες ένα ραντεβού όμως στη ζωή σου, και αυτό, ναι, το ραντεβού ήταν με τον Ιησού Χριστό. Ήταν ένα συγκλονιστικό ραντεβού. Δόξα τω Θεώ, έπρεπε να περάσω βέβαια και από πολλά για να τον καλέσω. Θα μου πεις, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις τρικυγμίες, μέσα στις μπόρες, θα φωνάξουμε τον Κύριο να μας βοηθήσει. Πιστεύω ότι έτσι είναι περισσότεροι άνθρωποι. Και τώρα μάλιστα που περνάμε τόσες δυσκολίες και σαν χώρα, σαν Ελλάδα, αγαπώ πολύ την Ελλάδα και προσεύχομαι πολύ για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, πιστεύω ότι και σε αυτά τα στενά και σε αυτή τη θλίψη και αυτή τη στεναχώρια, πολλοί θα στρέψουν το βλέμμα τους προς τα επάνω και θα πούνε, Κύριε, πού είσαι, έλα, βοήθησέ με, συγχώρεσέ με, έλα στην καρδιά μου, πάρε το τιμόνι της ζωής μου, φώτισέ με, δώσ' μου τη δύναμη, γιατί έχω αποκάμει, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να με βοηθήσει.
Και εγώ έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και ιδιαίτερα στο Παρίσι, ωραία ήταν τα φοιτητικά μου χρόνια στην οδοντιατρική σχολή της Θεσσαλονίκης, ήταν πολύ καλά, βέβαια και αμαρτωλά, γιατί οι φοιτητές πάντοτε κάνουν μια ζωή που οι περισσότεροι, θα έλεγα, πάνω από το 99% ίσως και σήμερα, μια ζωή αμαρτωλή. Δεν ήξερα δηλαδή εγώ, αν και ήμουνα από μικρό παιδί μέσα στα καθηγητικά, ότι οι σχέσεις πριν από το γάμο με μια κοπέλα ήταν αμαρτία, πορνεία, κατά το λόγο του Θεού. Έτσι, ήθελα να γνωρίσω πολλές κοπέλες. Αλλά, μέσα σε όλα αυτά, ο Θεός με ακροθυμούσε. Με περίμενε. Έτσι. Και ήμουνα, ιδιαίτερα στο τελευταίο έτος της οδοντιατρικής, πολύ καλός φοιτητής. Έφτασα να πάρω πολύ καλούς βαθμούς, 5 συστατικές επιστολές των καλύτερων καθηγητών εκεί της σχολής και έφευγα πλέον με πολλά εφόδια προκειμένου να συνεχίσω τις σπουδές μου στο Παρίσι. Ήξερα και τη γαλλική γλώσσα, γιατί και αυτό σύμπτωση εισαγωγικά. Το σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη ήταν Αμαλίας 14. Ήταν ακριβώς δίπλα στο Λισέ, το Γαλλικό Ινστιτούτο. Όλα ήταν στα πόδια μου και πραγματικά όλα λες και ήταν σχεδιασμένα, συντονισμένα, ένα θαυμαστό σχέδιο για να με διευκολύνει ο Θεός, ώστε όλα να έρθουν βολικά. Ναι. Αλλά μετά τα κατάλαβα όλα αυτά. Ε, βέβαια. Ναι. Μέχρι να σε φτάσει ο Κύριος εκεί που ήθελε αυτός να σε φτάσει. Ναι. Βέβαια. Ναι. Οδηγούσε τα βήματά σου, άνοιγε το δρόμο, ναι, και για να προχωρήσεις και να φτάσεις ακριβώς εκείνη την ημέρα που θα το συναντούσεις. Έτσι. Και ήταν στα 26 μου χρόνια. Βέβαια, εγώ τελείωσα πολύ νωρίς την οδοντιατρική, 23 χρονών ήμουν γιατρός. Και έφευγα στο Παρίσι, η νονά μου η Σιζέλ εκεί είχε ετοιμάσει το δωμάτιό μου, μια σοφίτα ήταν, γραφική, στο 16ο αρροντισμό, δηλαδή εκεί που είναι ο πύργος του Άιφελ, στην πιο σύξη συνοικία του Παρισιού. Εγώ όμως ήμουνα στο δωμάτιο, το δωμάτιο της υπηρέτριας. Και έπρεπε και φιλότιμα αυτό και έπρεπε έτσι να το κάνω. Ναι, μεν το δωμάτιο αυτό μου το χορηγούσε τη σοφίτα, αλλά έπρεπε να βγάλω κι εγώ κάποια χρήματα για να ζήσω. Και έτσι είπα, θα συνεχίσω τις σπουδές μου, τα μεταπτυχιακά, την σπεσιαλιτέ αυτή, αλλά θα δουλεύω κιόλας. Και την τρίτη μέρα λοιπόν που πάτησα το πόδι μου στο Παρίσι, βρήκα δουλειά σαν βοηθός γκαρσονιού. Κανένας δεν πίστευε ότι ήμουν γιατρός, γιατί μάλιστα είχα φορέσει και την ιατρική ποδιά, αλλά όλοι είχαν πιάσει την κοιλιά τους από τα γέλια. Αλλά εγώ ήμουν αποφασισμένος να δουλέψω και να βγάλω με τον ιδρώτα το ψωμάκι μου, να σπουδάσω και να δώσω τη μεγαλύτερη χαρά στους γονείς μου και να γίνω ένας καλός γιατρός. Και ήταν ένα θαύμα και αυτό, γιατί έπρεπε να περάσω από αυτή τη σκληρή δουλειά, γιατί δεν ήταν μόνο σαν γκαρσόνι να δουλέψω, ήταν να καθαρίσω και τις πατάτες, να κάνω τις σαλάτες, τα ποτήρια, να σφουγγαρίσω, να καθαρίσω όλες τις τουαλέτες, τις τουαλέτες, όλα, ναι, ναι. Και δουλειά και 12 και 14 ώρες τη μέρα, γιατί πήγα το Μάρτιο του 1977 και τα μαθήματα αρχίζανε το Σεπτέμβριο και έπρεπε να έχω το κομπόδεμά μου. Και ήταν αρκετά τα χρήματα που κέρδιζα. Θα έλεγα πολλά. Αλλά να που αυτή η υπερβολική δουλειά και η ετοιμασία συγχρόνως και για τα μαθήματα που έπρεπε να ετοιμαστώ και για τα μαθήματα, με έφερε μια υπερκόπωση. Και όταν ήταν Σεπτέμβριος μάλιστα να αρχίσουν τα μαθήματα κανονικά εκεί στο Πανεπιστήμιο, έπεσε κάτω, ήταν μια κρίση αυτή, και διπλώθηκα στα δύο, άρχισα να έχω έτσι, ανεξέλεγκτα ήταν αυτά, δηλαδή συσπάσεις όλων των μειών, έγινε ένα κουβάρι, νιώθω να πεθαίνω, έτσι, η καρδιά μου χτυπούσε σαν ένα κανόνι και βέβαια έπεσαν οι άνθρωποι πάνω μου προκειμένου να με σώσουν, αλλά δούλευα και στα κρυφά, δεν ήμουν δηλωμένος, με έβγαλαν την πόδια όλα γιατί ήρθε η αστυνομία αμέσως το ασθενοφόρο. Με σιρήνα με πήρε κουβαλιτό, με σιρήνα με πήγαν στο νοσοκομείο και μετά αφού με κράτησαν για λίγο, μετά με γυρίσανε στο σπίτι, αλλά τι να το κάνεις, από την άλλη μέρα εγώ
δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου, είχα ταχυκαρδίες, πολλές ζαλάδες, ήταν κάτι το τρομερό, αισθανόμουν πλέον ότι ήμουν διελειμμένος στην υγεία, δεν μπορούσα να σταθώ και τώρα τι να πω στους γονείς μου, τι να τους γράψω που ξεκίνησα με τόσα όνειρα, με τόσα σχέδια. Ήμουν καταστραμμένος για 1,5 χρόνο, έφτασα να παίρνω ηρεμιστικά, να πηγαίνω από γιατρό στο γιατρό, αναλύσεις να κάνω, δεν μου βρίσκαν τίποτα συγκεκριμένο. Έπρεπε εντωμεταξύ να συνεχίσω και με το ζόρι, με αγώνα πολύ, να πηγαίνω στις παρακολουθήσεις, στα μαθήματα, στα εργαστήρια. Ήταν μια τρομερή κατάσταση. Επώδυνο για... Πολύ επώδυνη και αισθανόμουν ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Έπρεπε να περάσω όμως από αυτό το στάδιο, από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Δεν γνώριζα Θεό. Και μένα με τραβούσε ο κόσμος, η απολαύση του κόσμου αυτού, η νύχτα. Έτσι είναι, τους λέω, ας δοθώ, ας με να γνωρίσω και την αμαρτία. Διάφορες μορφές που έχει αμαρτία και ιδιαίτερα στο Παρίσι, σου δίνεται πολλά να κάνεις. Αλλά όλα αυτά είναι σαρκική δονή, έτσι, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γεμίσουν την ψυχή. Πάλι αισθανόμουν το κενό μέσα μου, ότι ήμουν στον προβληματισμό. Φιλοσοφούσα βέβαια τη ζωή, είχα διαβάσει εκατοντάδες βιβλία πριν να φτάσω στο Ευαγγέλιο. Έψαχνα να βρω την αλήθεια. Και ευχαριστώ τον Θεό μέσα σε αυτή την κατάσταση στο αδιέξοδο, έστειλε ο Κύριος τη Φρανσουάζ στη ζωή μου, τη σύζυγό μου, που είμαστε τώρα εδώ και 33 χρόνια μαζί, από το 1979, 32 χρόνια, παντρευτήκαμε βέβαια το 1981 στην Ελλάδα. Η Φρανσουάζ ήταν ένα παιδί του Θεού και θυμάμαι χαρακτηριστικά πως γνωριστήκαμε. Έβρεχε εκείνη την ημέρα, εγώ είχα ομπρέλα, πήγα στο φαρμακείο να πάρω τα φάρμακα, γιατί ήμουν και όλο φάρμακα, και η Φρασουάζα εκείνη την ημέρα μπήκε και αυτή στο φαρμακείο, δεν είχε ομπρέλα, ήθελε να πάει και στο μετρό μάλιστα, και εγώ σαν ευγενικός υπότης λέω να σας συνοδεύσω. Και έτσι λοιπόν με την ομπρέλα εγώ συνέδωψε τη Φρασουάζα, που να φανταστώ, που να ξέρω, που να γνωρίζω ότι ο Κύριος μου την είχε στείλει. Διότι αυτή θα μου μιλούσε για τον Χριστό. Για πρώτη φορά στη ζωή μου θα άκουγα λόγια ζωντανά, αληθινά. Αρχίζει πια η ζωή η πνευματική να έρχεται στη ζωή σου. Ναι. Έστειλε ο Χριστός, γιατί ο Χριστός προβλέπει, ναι, και προετοιμάζει σχέδια αγαθά για να τα περπατήσουμε εμείς, χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να φανταστούμε, γιατί το μυαλό μας είναι περιορισμένο, ναι, δεν φτάνει το μυαλό του Κυρίου μας, που είναι απεριόριστο, και ήρθε η μέρα αυτή, η αρμόδιος μέρα, ναι, η αρμόδιος μέρα του Κυρίου, για να συναντήσεις τη σύζυγό σου. Ήταν Φεβρουάριος βέβαια του 1979, 1η Φεβρουαρίου, αλλά έγινε και ένα άλλο μεγάλο θαύμα συγκλονιστικό, λίγο πριν, διότι εγώ μέσα σε αυτή την κατάσταση έλεγα δεν μπορώ να πάω δεύτερο έτος, κατά θαυμαστό τρόπο το πρώτο έτος εγώ το πέρασα. Έγραψα καλά, λέω είναι 3 χρόνια, άντε για το δεύτερο έτος, αλλά αδυνατό να ξαναδουλέψω. Είτε σαν καρσόν, είτε άλλη δουλειά να κάνω. Πού να βρω τα χρήματα. Άρχισαν να στερεύουνε. Δεν θέλω να βάλω βάρος στους γονείς μου. Ούτε στον Γιάννη Παπαδόπουλο της Ιζέλ. Και είμαι κατεστραμμένος στην υγεία. Άρα λοιπόν θα πάω, θα γυρίσω στην Ελλάδα και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να δουλέψω σαν χειρούργος οδοντίατρος, όχι σαν ειδικός ορθοδοντικός. Έτσι λοιπόν είχα πάρει την απόφαση να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι δηλαδή, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου έτους των σπουδών. Εκεί όμως που έλεγα θα γυρίσω πίσω γιατί δεν έχω και χρήματα, στο μετρό του Παρισίου, το μετρό της Αθήνας είναι πολύ ωραιότερο τώρα και πολύ καλύτερο, δόξα τω Θεώ, εκεί λοιπόν που είδα μια κοπέλα και ήθελα να μιλήσω μαζί της, να της πιάσω παρέα, δίπλα στην κοπέλα αυτή ήταν μια τσάντα. Αφήνω λοιπόν την κοπέλα και βλέπω την τσάντα, την παίρνω στα χέρια μου, την ανοίγω και πετάω τη χιλιάρικα. Τι ήταν, ήταν μια περσίδα, διότι είχε όλο και όλο δύο γέλια, έτσι, μεγάλης γυναίκας, ήταν για πρεσβειοποία,
δεν είχε ταυτότητα, δεν είχε τίποτε και είχε τα 10.000 γαλλικά φράγκα στα γαλλικά, αλλά τα άλλα 10.000 ήταν στα πέρσικα τα χρήματα, γιατί τότε έπεφτε ο Σάχης. Και αυτοί που ήταν μέσα μέσα σε αυτούς τους γνώριμους του Σάχη, από ό,τι κατάλαβα, οι πάμπλουτοι, αφήσανε εκεί την Περσία, το Ιράν, και φύγανε να σωθούν. Άρα λοιπόν αυτή η τσάντα που βρέθηκε στο μέτρο και ήταν μιας πλούσιας, ήταν φαίνεται για μένα. Γιατί αυτά τα χρήματα μου φτάνανε και με περισσεύανε για να ολοκληρώσω και να τελειώσω τις σπουδές. Τότε βέβαια δεν ήμουν και χριστιανός, δεν πήγα στην αστυνομία να πω βρήκα μια τσάντα. Βέβαια δεν είχε καθόλου στοιχεία, δεν ξέρω και εκεί αν θα την κρατούσαν. Και εκ των πραγμάτων λέω θα την πάρω και ωραία, πιστεύω ήταν ό,τι έπρεπε για μένα. Έτσι λοιπόν επέτρεψε ο Θεός και μέσα αυτό, από αυτό το γεγονός. Γεγονός πραγματικά ήταν μια περιουσία που βρήκα. Εμένα μου λέει η Φρασουάζ, εσύ είσαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου, μου λέει. Βέβαια. Αλλά λέω όχι μόνο γι' αυτό, για χίλια δυο άλλα. Έπεσε ο κλήρος σε μένα, του Κυρίου πρώτα, ναι. Όλα τα παιδιά του Θεού, ναι. Μπορώ να πούμε είναι τυχερά, ναι. Να πούμε γραφικά είναι μακάρια, ναι. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει, ναι. Τα βηματισμό, γνωρίζει την οδό και μας οδηγεί αυτός ο καλός ο ποιμένας σε αυτή την οδό. Μετά από δύο εβδομάδες βρήκα ένα άλλο πορτοφόλι μιας κοπέλας που είχε την ταυτότητα με αρκετό σεβαστό ποσό, μετά δύο εβδομάδες. Και πήγα και την παρέδωσα. Τι χαρά έχει η κοπέλα. Πολύ χαιρότανε γιατί έκανε αυτό το ωραίο έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι όταν γνώρισα τη Φρανσουάζ, δεν ήξερα στην αρχή ότι ήταν παιδί του Θεού. Δεν μου ομολόγησε και αυτή στην αρχή, γιατί δεν είχε και την παρησία. Δεν ήταν καλά πνευματικά. Εκείνη την περίοδο ήταν πεσμένη. Αλλά να πω στο δωμάτιό της είχε τη γραφή, La Bible. Και εγώ ο βιβλιοφάγος, λέω τι λέει αυτό το βιβλίο. Και με το που άνοιξε την Αγία Γραφή, ο Κύριος με σκλάβωσε με την αγάπη του, με άγγιξε, με ζωοποίησε. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά ήταν κάτι το θαυμαστό, λες και είναι σήμερα έγινε, το θυμάμαι τόσο χαρακτηριστικά. Ξαφνικά της λέω, γιατί δύο φορές πήγε να μου μιλήσει για τον Χριστό η Φρανσουάζ και εγώ την έκοψα. Εγώ λέω, δεν πιστεύω σε κάτι τέτοια, έλεγα τα δικά μου, είχα τις δικές μου φιλοσοφίες, τις 12 Ολύμπιους θεούς και χλέβαζε και κορόδευα τους θρησκευόμενους. Αλλά ξαφνικά, αφού μ' άγγιξε η γραφή, της λέω της Φρανσουάζ, «Ζεζού ετα μουά». Ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα μου, της λέω. Πώς μου ήρθε αυτό. Και εκείνη τη στιγμή ακριβώς γονάτισα και της λέω, «Έλα να προσευχηθούμε». Με κοίταξε έκπληκτη, σου λέει, «Πώς αυτός που αρνιότανε τον Θεό, τώρα μου λέει ότι ο Χριστός είναι μέσα του και πέφτει στα γόνατα με τέτοια σοβαρότητα και λέει, «Έλα να προσευχηθούμε». Αυτό είναι το θαύμα που κάνει ο Κύριος. Αλλάζει την καρδιά του ανθρώπου. Οι βουλές οι δικές του δεν είναι σαν τις δικές μας. Και πάντα μας κατευθύνει για να καταλάβουμε και να εννοήσουμε τις δικές τους βουλές και να έρθει ο Χριστός μέσα μας για να πάρουμε χαρά και ειρήνη. Γιάννη μου, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Έφτασε η ώρα. Μπήκαμε πια στην πνευματική ζωή. Πιστεύω έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, πολλά μεγαλεία μες στη ζωή σου. Σε έχει χρησιμοποιήσει και για το έργο του. Θέλουμε να τα ακούσουμε όλα αυτά σε λεπτομέρεια για να πάρει τη δόξα μόνο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός που του ανήκει. Φίλες, φίλοι, κοντά σας σε λίγο μετά από το μουσικό διάλειμμα. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Και ο Λόγος έγινε σάρξ, και κατόκισε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά το Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. No.
τον πλαστήμας Θεό, Δεσπότη ουρανού και γης τον κράτερο, μπροστά στο θρόνο σου το γονιτά πεινά. Ευλαβικά. Αγγέλων στρατιές σε πλαστιάν ύμνουν το φωτοβόλο χρόνο σου περί.
Φίλοι, φίλες, συνεχίζουμε την ομολογία να ακούμε του Γιάννη Παναγιωτίδη. Γιάννη μου, ο Θεός σε πέρασε από διάφορα σημεία, πέρασες και τα δύσκολα για να καταλάβεις και να εννοήσεις το θέλημά του, γιατί όταν είναι εύκολη η οδό μας, όταν είμαστε στα εύκολα, τότε δεν έχουμε ανάγκη να ζητήσουμε τον Κύριο. Αλλά μέσα σε, όταν πιεζόμαστε και όταν φτάσουμε σε αδιέξοδα, τότε στρέφεται η καρδιά μας στο Δημιουργό και τον Κύριό μας. Έτσι είναι. Και το ωραίο ποιο είναι τώρα, ότι εγώ με το που πήρα την Αγία Γραφή, στα γαλλικά βέβαια, ήξερα πάντοτε την γαλλική γλώσσα, άρχισα να την διαβάζω με τέτοια δίψα, όχι μόνο την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη. Όπου και να πήγαινα, κουβαλούσα την Αγία Γραφή. Και στο νοσοκομείο που πήγαινα, οπουδήποτε στα εργαστήρια, όπου και να πήγαινα, είχα την Αγία Γραφή. Δεν μου το είπε κάποιος αυτό. Και διάβαζα, διάβαζα και όσο διάβαζα, όλο και περισσότερη χαρά έπαιρνα. Μια ειρήνη βαθιά, μια αγάπη να θέλω να καλιάσω όλο τον κόσμο. Και λέω, Φρανσουάζ, θέλω να πάμε στην εκκλησία που πήγαινες. Πού είναι? Και πραγματικά, εκεί κοντά στο σπίτι που μέναμε, ήταν η εκκλησία αυτή, η οποία ήταν μεγάλη εκκλησία, γύρω στα 500-600 άτομα είχε, και κηρύτανε ήταν το Λόγο του Θεού. Ήταν ο Παστέρ Τομπουά, ένας γίγαντας, ήταν 2 μέτρα, αλλά είχε ένα πολύ γλυκό, αγαθό πρόσωπο ενός μικρού παιδιού. Έτσι λοιπόν γινόταν 3 συναθρήσεις την εβδομάδα και ήταν κανονικά τα καθίσματα με τον άμβονα και πήγαινε να ακούσω το Λόγο του Θεού με τέτοια λαχτάρα, τέτοια δίψα και μάλιστα 7 η ώρα άρχιζε η εκκλησία, εγώ ήμουν στις 7 παρατέταρτο, απ' έξω, δόξα τω Θεώ. Και εκεί ο Θεός εργαζόταν πλέον. Αλλά θυμάμαι στην αρχή τον πόλεμο που γινόταν, γιατί μετά το κατάλαβα και τον είδα μέσα στο Ευαγγέλιο, ότι ο εχθρός της ψυχής έβαζε φραγμό να μην πηγαίνω στην εκκλησία, να μην ακούω το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα θυμάμαι τις πρώτες μέρες που πήγαινα, βέβαια είχα τις ταχυκαρδίες, τις ζαλάδες ακόμα, έτσι... με ερχόταν μια τάση για λιποθυμία πάλι να πέσω κάτω, αλλά ήθελα να πάω στην εκκλησία. Και θυμάμαι μια μέρα που είχε τόσο πολύ κόσμο εκκλησία και μέσα στο χώρο της εκκλησίας δέχτηκα έναν βομβαρδισμό, θα έλεγα. Μια τέτοια πίεση, τόσο άσχημα αισθανόμουν, μια επίθεση καθαρά από τον εχθρό ήταν, και ήθελα να πεταχθώ έξω, να γλιτώσω, να πάρω αναπνοή, ανάσα. Αλλά ήταν τόσο πολλά τα άτομα που δεν μπορούσα να τους ενοχλήσω όλους. Ήταν και κοντά-κοντά οι καρέκλες και δεν μπορούσα να βγω. Οπότε καθυλώθηκε και μετά ο Λόγος με ελευθέρωσε, ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτός ο άνθρωπος του Θεού, ο Παστέρ Τομπουά, ήταν πρώην σε μια ευαγγελική εκκλησία, αλλά όταν είδε 3-4 πιστούς από την εκκλησία, ήταν με δίπλωμα, διπλωματούχος ήταν, έκανε τις σπουδές ανάλογες, μέσα στον κύκλο των Ευαγγελικών των Διαμαρτυρωμένων, αλλά κάποιοι αδελφοί, πολύ σεβαστοί και πολλοί άνθρωποι άγιοι και ευγενικοί, είχαν λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Με έκδηλο το σημείο των γλωσσών. Με οράσεις, οράματα, ενύπνια, και ο Παστέρ Τομπουά προβληματίστηκε. Λέει, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι καλύτεροι αδελφοί, είναι σοβαροί άνθρωποι. Αν λάβανε αυτό και είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού, και εγώ δεν το ζητάω. Και ο ποιμένας αυτός της εκκλησίας έλαβε τη Θεία Δωρά, τη Θεία Χάρη. Φυσικά ο Κύριος ύστερα σε πηγαίνει σε βάθος στα πνευματικά, σε αποκαλύπτεται, έρχεται η γνώση, η σοφία του Λόγου του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος πραγματικά απολάμβανε αυτά τα θαυμάσια. Ζητείτε, λέει, τα κρίτωνα χαρίσματα, τα καλύτερα χαρίσματα, ζήτησε, έλαβε. Και η εκκλησία αυτή, η τυπική, παραδοσιακή εκκλησία, αναζωπηρώθηκε, η φλόγα του Αγίου Πνεύματος. Και τι το ρώτησε, τώρα άρχισε ο Θεός να κάνει και θεραπείες ανάμεσά τους. Δηλαδή, συνάντησα και εγώ ψυχές που πήραν θεραπεία από καρκίνο, από ανίατες ασθένειες. Δόξα τω Θεώ, που είχαν ελευθερωθεί οι παιδιά που ήταν στα ναρκωτικά και τα οποία βγήκαν από τα ναρκωτικά με μια προσευχή. Και βρισκόμενο σε αυτό λοιπόν εγώ το περιβάλλον, μπαίνοντα σε αυτήν την εκκλησία, έκλαιγα. Όλη η καρδιά ήταν πάντοτε τόσο συγκίνηση, τέτοια χαρά, τέτοια αγάπη, τέτοια δύναμη πάνω μου,
και πραγματικά ρουφούσα το Λόγο του Θεού. Και όταν είχα ελεύθερες ώρες, δεν ήμουν στο πανεπιστήμιο, στις σπουδές, στο διάβασμα, διάβαζα συνέχεια την Αγία Γραφή στα γαλλικά. Και δεύτερη και τρίτη και πέμπτη και εκατοστή φορά, όσο τη συνάντησε και έναν παπά ιερέα της Ορθοδόξης Εκκλησίας εκεί στο Παρίσι. Μάλιστα και τη Φρασουά την είπα τώρα, λέω θα πάμε και στη δική μου εκκλησία. Αλλά ήταν το καλό ότι εγώ έλεγα καθολική διαμαρτυρόμενη Ορθόδοξη, εντάξει είμαστε οι χριστιανοί αυτοί, τι να κάνουμε. Αλλά είχα και ένα σεβασμό και για την πίστη των άλλων δογμάτων. Λέω και αυτοί οι χριστιανοί είναι. Δεν μπορεί ο Χριστός μόνο τους Ορθόδοξους να πάρει, πιστεύω και αυτούς οι οποίοι είναι σε ένα άλλο δόγμα. Έτσι είχα εκείνη την απλοϊκή, την ωραία αντίληψη ότι ο Θεός δεν θα πάρει μια ετικέτα, έτσι, εγώ είμαι αποστολικός, θα με πάρει, είναι η ζωή, η Αγία που μετράει, έτσι δεν είναι, η αφιέρωση. Τους Άγιους θα πάρει. Τους Άγιους θα πάρει ο Κύριος. Έτσι δεν τελειώνει και στην Αποκάλυψη η τελευταία φράση, δεν είναι. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων των Αγίων. Αγίων. Αμήν. Έτσι λοιπόν εγώ ήθελα να γίνω Άγιος. Αυτό ήταν το θαύμα. Και λέω Κύριε είμαι πολύ αμαρτωλός. Πώς θα με αλλάξεις. Εγώ στα χέρια σου αφήνομαι. Και η αναγέννηση που ήταν συγκλονιστική για μένα έγινε με πολλά δάκρυα. Δηλαδή και μέχρι και κραυγή έλεγα Κύριε Πατέρα φάρκησα να το φωνάζω. Και όταν ένα παιδί γεννιέται και βγαίνει από την κοιλιά της μαμάς, κλαίει, έτσι δεν είναι. Και λες, α, το παιδί ζωντανό είναι. Έτσι και εγώ με πολύ κλάμα να γεννήθηκα. Δηλαδή ένιωσε την αγάπη του Θεού, τη τρυφερότητα, τη στοργή και με συγκλώνησε ιδιαίτερα ο Σταυρός του Γολγοθά. Δηλαδή με μετέφερε η Θεία Χάρη, το Πνεύμα της Αγιοσύνης, στο Σταυρό του Γολγοθά να είμαι λες και είμαι και εγώ παρόν στη Σταύρωση του Χριστού. Όπως τον Ιωάννη, το βλέπουμε εκεί, ο μαθητής της αγάπης. Και εμένα Ιωάννη με λένε, δόξα τω Θεώ, ήτανε παρόν στη Σταύρωση. Δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο. Ενώ ο Πέτρος και όλοι οι άλλοι είχαν διασκορπιστεί, ο Ιωάννης ήταν κοντά στην Αγία Μητέρα του Κυρίου μας. Γίνε, ειδού Υιό σου. Αλλά και στον Ιωάννη είπε, ειδού η μήτερ σου. Έτσι κι εγώ αγάπησα πολύ την Εκκλησία, τη Μάνα Εκκλησία. Και θα έλεγα δεν έχασα ποτέ συνάθρηση. Ούτε στο Παρίσι, αλλά ούτε και μετά στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στην Καβάλα, όπου και βρίσκομαι τώρα. Αλλά και θα ήθελα όπου μαζεύονται οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού και εγώ να είμαι και εκεί παρόν. Δηλαδή, αν και έχω πάρα πολλή δουλειά σαν γιατρός, σαν ειδικός ορθοδοντικός και μάλιστα ξεκίνησα με μια τεράστια περιοχή, ήμουν ο πρώτος ειδικός ορθοδοντικός που κάλυπτε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερχόμενος δηλαδή από το Παρίσι, εγκαταστάθηκα λίγο στη Θεσσαλονίκη, θα πω και κάποιες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό, και κάλυπτα Δράμα, Σέρες, Καβάλα, Νομούς, Ξάνθης, Κομωτινής, Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης, μέχρι και την Ορεστιάδα. Να έρχεται κόσμος και κοσμάκης. Δηλαδή, αλλά τα Ευαγγέλια ήταν πάντα έτσι μπροστά, δεν τράπηκα ποτέ για τον Χριστό και όσες ψυχές έμπαιναν και μπαίνουν χιλιάδες ψυχές στο ιατρείο μου, τώρα έχω και δεύτερο ιατρείο και στη Θάσο, κάθε Πέμπτη πηγαίνω, είναι ευαγγελιστικά κέντρα και με αγαπάνε όλοι. Αλλά και εγώ ο Θεός μου δίνει πολύ αγάπη και για τους γονείς που φέρουν τα παιδιά τους, αλλά και για αυτές τις ψυχούλες που με ανοιχτό το στόμα, βέβαια, ανοίγω το στόμα και δουλεύω, με ακούνε. Και δεν ξέρω, είναι ωραίος ο δεσμός αυτός με τα παιδιά ιδιαίτερα και εγώ αισθάνομαι παιδί και η προσφορά μου δίνει μεγάλη χαρά ιδιαίτερα όταν έρχονται παιδιά με τέτοιες δύσκολες δυσμορφίες έτσι που δεν είναι να τα βλέπεις έτσι τόσο άσχημα δόντια έχουν. Μπορεί το όλο προσωπάκι τους έτσι να είναι ωραίο αλλά όταν πάνε να χαμογελέσουν έτσι είναι τόσο άσχημο το στόμα και όταν βλέπεις ότι με τα σιδεράκια έρχονται όλα τόσο ωραία και μετά τα παιδιά είναι ευτυχισμένα, χαρούμενα, έτσι, γιατί έχουν το πιο ωραίο χαμόγελο, αυτό με δίνει και εμένα ιδιαίτερη χαρά. Τι να πρωτοπώ, είναι τόσα πολλά. Εκεί στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκες όταν επέστρεψες, είχες και εκεί κάποιο ραντεβού. Ναι, θέλω να πω ότι στο Παρίσι, εκεί που είχαμε πει ότι ήθελα να πάω και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, λέω Φρασουάς πάμε, είναι Πάσχα και εμείς το γιορτάζουμε και λέμε το Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
Μάλιστα, με το που πήγαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, βέβαια είχε τόσο καπνό και ήταν έτσι, η Φρασουάζ είπε, μα γιατί έτσι, πρώτη φορά έμπαινε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, παραξενεύτηκε από την όλη έτσι. Εγώ όμως ήμουνα σε ένα περιβάλλον οικείο, το οποίο τα ζήσα από τα μικρά μου τα χρόνια, αλλά σιγά σιγά, ιδιαίτερα την είχαν κάνει εντύπωση γιατί οι Άγιοι δεν γελάνε στις εικόνες, δεν έχουν χαρούμενα πρόσωπα. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, έτσι δεν είναι. Γιατί είναι όλοι τόσο... σαν να και αυτή βέβαια, αυτή μεγάλωσε με καθολικές καλόγριες και γιατί δεν γνώρισε ούτε πατέρα ούτε μητέρα. Η μητέρα της 4 χρονών την έδωσε σε καθολικές καλόγριες γιατί γεννήθηκε στο Λάος που είναι δίπλα στο Βιετνάμ. Τότε είχαν πάει οι Γάλλοι, ήταν απικία τους, μετά μπήκαν οι Αμερικάνοι, έπαθαν πανολεθρία, μεγάλη ήττα και για αυτούς και μετά φύγανε, αλλά μέσα στις φλόγες του πολέμου η Φρασουάζ ήταν σε κίνδυνο, οπότε η μητέρα της την έδωσε σε καθολικές καλόγριες, τη μεγάλωσαν στο Παρίσι, σε άλλα μέρη της Γαλλίας, αλλά και μέσα εκεί δεν γνώρισε την αγάπη. Μέσα σε αυτές τις γυναίκες που θα έλεγε κανείς αφιέρωσαν τη ζωή του στο Θεό. Εάν δεν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί αλλάξει, να δώσει αγάπη. Πρέπει να λάβει από την πηγή της ζωής της αγάπης για να δώσει. Να έρθει ο Θεός που είναι αγάπη και να δώσει. Και εγώ που έλεγα γιατρός είμαι, μια μέρα θα πάρω μια πλούσια, λέω θα πάρω αυτό το ορφανό. Γιατί έχει το θησαυρό μέσα της, το Χριστό. Και όταν μάλιστα ήρθα, όταν έγραψα ενθουσιασμένος και εγώ γράμματα για το μεγάλο θησαυρό που βρήκα, ένιωσα τη σωτηρία, ένιωσα τη χαρά, ένιωσα την γλυκιά αυτή ειρήνη, το άγχος μου έφυγε. Τα ερημιστικά τα πετάω. Αυτό ήταν το θαυμαστό. Γιατί οι γιατροί με λέγανε θα παίρνεις αυτά τα τραξέν 5 μιλιγκράμμ πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν υπάρχει λύση. Κι όμως με τον Χριστό που είναι γιατρός ψυχής και σώματος υπήρχε λύση. Και κανένας δεν μου το είπε. Γιατί ο άνθρωπος, εμείς κάναμε ανατομία, έτσι, στο πτώμα, έτσι ήμασταν, είδαμε τους μυς, τα νεύρα, τα πάντα, τα εξετάσαμε, κάναμε και μαθήματα ιατρικής. Δεν μας είπε κανένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο και της ιατρικής ότι ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Ο Θεός είναι πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιο, τριάδα ομοίησεως και χώριστος. Τον έκανε ο Θεός, τον άνθρωπο, καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Άρα και ο άνθρωπος είναι τρισυπόστατος, όπως και ο Θεός. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Αλλά δεν μας είπε κανένας δάσκαλος, καθηγητής, ότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομων μάχεραν, δεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος αρμόντε και μυελών, κριτικός ενθυμίσεων και των ενιών της καρδίας και τα πάντα είναι γυμνά και τεταρχυλισμένα προς το λόγο του Θεού που είναι πνεύμα και ζωή. Δηλαδή εισέρχεται στα βάθη της ψυχής του πνεύματος, ζωοποιεί τον άνθρωπο, τον ανασταίνει δηλαδή και μετά λες πατέρα, πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, πατέρα, φωνάζει στον δημιουργό. Πού να σου τα πω αυτά, ούτε στη νομική, ούτε στο πολυτεχνείο, ούτε στη ιατρική. Δεν διδάσκονται εκεί αυτά. Δεν διδάσκονται αυτά. Πρέπει να έρθει ο ίδιος ο Κύριος, ο καθηγητής, ο διδάσκαλος και να γίνεις μαθητής του. Αμήν. Και το Πνεύμα το Άγιο, και το Πνεύμα το θα μας οδηγήσει όλη την αλήθεια. Ο Παράκλητος, έλεγα μικρό παιδί, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας. Πού να ξέρω ότι ο βασιλιάς, ο ουράνιος, ο Παράκλητος είναι το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή έλεγες μια τυπική προσευχή και το Πάτερ ημών, αλλά δεν το ένιωθες. Εγώ όμως τώρα αυτό το ζούσα, το απολάβανα. Ο Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ελδέ και σκήνωσαν εν ημίνα. Έλα σκήνωσε μέσα μου, κατοικητήριο εδώ να είμαι, ναός του Αγίου Πνεύματος. Πού να τα συλλάβει αυτά ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο Θεός να του ανοίξει τη διάνοια και την καρδιά. Έτσι λοιπόν πήγαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, φάνηκαν όλα νεκρά εκεί πέρα, στη σύζυγό μου. Και εγώ βλέπα ότι η πλώνη ζωή ερχόταν από το λόγο. Λέω Κύριε, μας άφησε το λόγο, είτε λεγόμαστε καθολικοί, είτε λεγόμαστε διαμαρτυρόμενοι, είτε Ορθόδοξοι, εγώ θέλω να είμαι Ορθόδοξος. Ορθόδοξος, γεννήθηκα Ορθόδοξος, θα πεθάνω. Και ο Κύριος μου λέει, θα είσαι Ορθόδοξος, θα περπατάς σωστά, άγια, αγνά, θα δοξάζεις τον Θεό και θα είσαι Ορθόδοξος
της πρώτης Αγίας Χριστιανικής Αποστολικής Εκκλησίας, διότι η Εκκλησία μου μένει στους αιώνες, αλλά θα κρατήσεις το λόγο μου. Μα Κύριε, δεν θα έχω το δικαίωμα δεύτερη φορά να παντρευτώ. Εδώ επιτρέπεται τρεις γάμους κατά οικονομία. Μου λέει ο Κύριος, όχι. Θα πάρεις τη Φρασουάς, γιατί είσαι για πάντα πιστός σε αυτήν. Δεν θα κοιτάξεις άλλη γυναίκα, και με τη χάρη του Θεού έγινε αυτό, διότι όταν είσαι άνθρωπος του Θεού, ζεις κατά το πνεύμα. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοι, να προδώσεις τον σύντροφό σου. Έτσι δεν είναι? Και έτσι λοιπόν, κατάλαβω ότι δεν έχω δικαίωμα, ούσο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωρίζοντο, δεν έχω δικαίωμα να παντρευτώ δεύτερη τρίτη φορά. Το λέει ο λόγος του Θεού. Ύστερα άρχισε να γεννιέται η επιθυμία μου μέσα μου να βαπτιστώ. Με χαρά. Λέω, Κύριε, πρέπει να θάψω τον παλαιό μου άνθρωπο. Έτσι δεν λέει για τη συνταφή στην επιστολή Ρωμαίος 6ο κεφάλαιο? Πρέπει να κάνω τη συνταφή για να συναναστηθώ μαζί σου. Σε νέα ζωή. Σε νέα ζωή. Να κερδίσω τα πάντα. Ο πιστέψας και βαπτιστής θέλει σωθεί. Μ' άρεσε βέβαια να έχω και παράδειγμα τη ζωή των Αγίων, όπως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Ναζιεζινός, έτσι δεν είναι, ο Βασίλειος που τον είπα Μέγα, και βλέπω ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, τότε απαγορευόταν να είναι πιο βαπτισμός, το βλέπεις και ιστορικά, δεδομένα είναι αυτά, γνήσια. Λες ότι είχε την Ανθούλησσα και μετά βαπτίστηκε σε ηλικία μεγάλη. Η πρώτη η εκκλησία, τους πρώτους αιώνες, απαγόρευαν τον ήπιο βαπτισμό. Λέω, δεν μπορεί, θα είχαν δίκιο οι πρώτοι χριστιανοί. Μετά βέβαια την εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, το είδα κεφάλαιο 12 εδάφιο, ότι όταν πήγε ο Φίλιππος στην Σαμάρια, εβαπτίζονται άνδρες και γυναίκες. Δεν εβαπτίζονται και τα παιδιά τους, τα μωρά τους. Δεν τους κάνανε χριστιανός. Είναι ο άνθρωπος με τη θέλησή του να ακολουθήσει τον Χριστό. Να πει θέλω, Κύριε, να σε ακολουθήσω. Θέλω. Όποιος θέλει ο πίσω μου ελθεί. Απαρνησάς το εαυτό, αράτω το σταυρόν αυτό, δηλαδή πρέπει να ακολουθήσω στα ίχνη του Χριστού. Ποια είναι τα ίχνη του Χριστού? Με φώτισε εδώ τα εδάφια, τα χωρία του λόγου μου. Θα περπατήσεις ακριβώς στα ίχνη μου, πίσω από μένα. Έχουμε το σχέδιο. Το σχέδιο. Πώς θα περπατήσουμε? Μια αδερφή εν Χριστώ πρόσφατα, η οποία και αυτή βαπτίστηκε ενίδατη, εκεί στους Φιλίππους όπου υπηρετώ το Θεό, την πρώτη εκκλησία της Ευρώπης, γιατί εκεί βαπτίστηκε και η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης, η Λιδία, Φιλιππισία, δόξα τω Θεώ, αφού έκαναν αποβίβαση, τα απόβαση, τα στρατεύματα του Κυρίου από την Τροάδα, ο Παύλος, ο Σίλας, ο Λουκάς, ο Τιμόθεος, μετά το όραμα που είδε ο Απόστολος Παύλος, άνδρα Μακεδόνα, να είστε και να φωνάζει διαβάσεις Μακεδονία, να ελθέ και βοήθησον ημάς. Μετά λοιπόν την Νεάπολη, τη σημερινή Καβάλα, μετά ξέρετε η Καβάλα όπου μένω λεγόταν Χριστούπολης. Και μετά ονομάστηκε το 14ο αιώνα Καβάλα. Έτσι λοιπόν και εγώ εκεί είδα στο έργο του Θεού και στους Φιλίππους να γίνεται και σήμερα όπως τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Διότι έγινε αυτή η απόβαση το 50 μετά Χριστόν, δόξα τω Θεώ. Και μετά ήταν η Θεσσαλονίκη, η Βέρη, η Αθήνα, η Κόρυθος. Θέλω να πω ότι μια ψυχούλα που βλέπει οράσεις κατά συγκλονιστικό τρόπο ο Κύριος εκπληρώνει το λόγο του ανά τους αιώνες. Είδε εμένα το Γιάννη, γιατί έπρεπε ο Θεός να συστήσει την Αγία του Εκκλησία σήμερα. Πού βρίσκεται? Είδε αυτή η ψυχή ότι ήταν ο Χριστός μπροστά, ανέβαινε και εγώ ακριβώς ανέβαινα και εγώ ακριβώς πίσω του και περπατούσα στα ίχνη του. Άρα λοιπόν, εν τις εσχάτες ημέρες, λέει ο Θεός, θα εκχύω το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Η ίσας και την κατέρα σας θα προφητεύουν. Είναι ανίσκοι όψονται οράσεις, δε πριοσβύτεροι ενυπνιαστήσονται ενύπνια. Άρα λοιπόν ο Θεός είναι ζωντανός και φανερώνεται, μιλάει. Αυτό είναι το μυστικό και αυτό πρέπει να καταλάβει κάθε ένας άνθρωπος, ότι έχουμε έναν Θεό που μας μιλάει. Ναι. Δεν είναι, έχουμε έναν Θεό που δεν μιλάει ή που δεν ακούει, ναι, ή που δεν βλέπει. Εμένα αυτό με συγκλώνησε, ότι όταν μου είπε μάλιστα η Φρασουάς, άνοιξε την καρδιά του στο ότι πλέον με είδε ότι είχα διάθεση και εγώ να ακολουθήσω τον Χριστό, μου είπε μια συγκλονιστική εμπειρία της, ότι ο Κύριος όταν ήταν στην αναγέννηση και πήγαινε στην εκκλησία μέσα στο ζήλο και τη θέρμη και την αγάπη αυτή, την επισκέφθηκε στο δωμάτιό της, την ώρα ήταν νύχτα βράδυ, προσευχότανε και άστρεψε φως όλο της στο δωμάτιο. Ήρθε δύναμη εξ ύψους,
μέσα της πλημμύρισε με τη Θεία Χάρη και ποτάμια ζωντανού νερού, έτσι ένιωθε, μια πηγές ήτανε που αναβλήσανε και γλώσσες λατρείας, δοξολογίας, ευχαριστίας άγνωστες βγαίνανε από το στόμα της και ήταν μια τρομερή εμπειρία, θαυμαστή και λέω, βρε Φρασουάζ, αυτά που λες, τα γράφει μέσα. Δεν ήξερα τίποτα εγώ από αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Και Φρασουάζ μου άνοιξε, θέλει και ο Θεός τη χρησιμοποίηση για να μου ανοίξει ο Θεός και εμένα τα μάτια τα πνευματικά της ψυχής, να μου δείξει εδώ γράφει στις πράξεις των Αποστόλων στο β' κεφάλαιο, εδώ πώς πηγαίνει στην Έφεσο ο Απόστολος Παύλος και οι 12 επιθέτοντας χείρας, έτσι λαμβάνουν το Πνεύμα του Άγιο και αρχίζουν να γλωσσολαλούν και να προφητεύουν. Λέω, εάν ο Κύριος είναι ο Αυτός, ο ίδιος, χθες, σήμερα και στους αιώνες, πρέπει πραγματικά να δίνει τα ίδια σημεία και σήμερα. Και άρχισε λοιπόν και εγώ να το ζητάω και είδα εκεί στο Παρίσι ένα έργο μεγάλο να γίνεται μέσα στην καρδιά μου. Το λέω αυτό πριν να πάω στη Θεσσαλονίκη, γιατί μετά πρέπει να περαιτήσω και τη στρατιωτική μου θητεία. Και να θέλω να βαπτιστώ, αλλά τελικά ο Θεός είχε το σχέδιό του, γιατί ήθελε να βαπτιστεί, ήθελε ο Γιάννης στη Θεσσαλονίκη. Δόξα τω Θεώ. Έπρεπε λοιπόν να γυρίσω στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έφτασαν οι σπουδές μου εκεί που έπρεπε, έπρεπε να γυρίσω στην Ελλάδα και γύρισα τον Σεπτέμβριο του 1979 και μετά έπρεπε να παρουσιαστώ το Δεκέμβριο του ίδιου έτους στην Καλαμάτα για να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία. Έχοντας όμως εφόδια την πίστη, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη του Θεού, τη χαρά του ουρανού, τη γνώση πλέον του Λόγου του Θεού, γιατί σας λέω ότι διάβασα μέρα νύχτα. Δεν είχα, ό,τι καιρό είχα ελεύθερο, δεν το διέθετα πλέον στο φουτμπόλ, γιατί ήμουν παθιασμένος εγώ, παντός ομάδας πρώτα της Δόξα Δράμας, μετά του ΠΑΟΚ, έτρεργα στα γήπεδα, φώναζα, έβριζα τους διαιτητές, χτυπιόμουνα. Και αυτό διάβαζα εφημερίδες αθλητικές καθημερινά, 2, 3 και 4. Και αυτό μου το ξερίζεσαι ο Κύριος, βέβαια ποτέ δεν έβαλα τηλεόραση στο σπίτι, δοξάζει τον Κύριο, δεν είχα χρόνο για χάσιμο και σήμερα πολλοί άνθρωποι λένε και από τον κόσμο μάλιστα, αμάν αυτή τη τηλεόραση δεν την μπορώ πια, δεν την ακούω πια, δεν θέλω πια, έτσι το ξέρω και εμποδίζει πολύ η τηλεόραση στην πνευματική μας πορεία και ευχαριστώ τον Θεό και εγώ και Φρασουάζ, δεν θέλαμε ποτέ. Και δόξα τω Θεώ, έτσι έπρεπε να κάνω και τη στρατιωτική μου θητεία. Γύρισε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη που μένανε και οι γονείς μου. Μετά παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα. Και στην Καλαμάτα ήταν πολύ ωραία το δίμηνο που ήμουν εκεί πέρα. Διάβαζα μέρα νύχτα το Λόγο του Θεού. Ομολογούσα το θαύμα που έκανα αυτό στη ζωή μου σε όλους τους στρατιώτες. Αφού οι άνθρωποι ήταν όλοι παράξενεμένοι. Λέγανε τι έχει αυτός ο νέος. Γιατί έχει τόση αγάπη για τον Χριστό. Γιατί διαβάζει όλη τη μέρα το Λόγο του Θεού. Μετά από την Καλαμάτα με στείλαν στη Λαμία και εκεί στη Λαμία ήμουνα και στο Δοντιατρίο. Τι ωραία που ήταν, πολύ ωραία. Μετά από τη Λαμία με στείλανε στην Ξάνθη το 1980. Αλλά θέλω να σας πω ότι πριν να πάω στο στρατό, τον Οκτώβριο μάλιστα, τέλη Οκτωβρίου, έγινε ένα συγκλονιστικό γεγονός, ενώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη και γύρισα, βρέθηκα με δύο ανθρώπους που τους είχα δει μάλιστα γραμμένο σε ένα γαλλικό περιοδικό χριστιανικό, οι οποίοι πηγαίναν στους τσιγκάνους και τους μιλούσαν για τον Χριστό. Ήταν ένας Σάββας, αδελφός, πολύ ευλογημένος, που είχε το χρίσμα, είχε το Πνεύμα το Άγιο, είχε πολλά σπλάχνα και δάκρυα, τα παπούτσια του, λες και ήταν τσαρούχια γυριστά, ήταν των γονάτων, δηλαδή μπορούσε να έχει και 8 και 10 και 12 ώρες προσευχή την ημέρα. Και πήγαινε σε μία αδελφότητα ήτανε και έχοντας αυτή τη διεύθυνση και αυτά τα ονόματα, ερχόμενος από το Παρίσι, του συνάντησα αυτούς τους δύο ανθρώπους και αυτόν τον άνθρωπο τον υπεύθυνο αυτής αδελφότητας και τον παρεκάλεσα να με βαπτίσει στο νερό. Και έτσι και έγινε. Με πήγε σε μία εκκλησία, δόξα τω Θεώ που κρατάνε το Λόγο του Θεού και εκεί, και έγινε το θέλημα του Θεού και
απολούστηκα από τις αμαρτίες, διότι ένιωθα ότι έπρεπε να λουστώ, να καθαριστώ, να αγιαστώ πλήρως. Και από τότε πέρα πήρα τρομερή δύναμη, μεγάλη δύναμη, ζητούσα και το Πνεύμα το Άγιο και αυτό μου χαρίστηκε πλούσια, η χάρη και η δύναμη του Θεού, σε μία προσευχή, σε έναν ωραίο αγώνα, γιατί όταν εξητείς κάτι, δεν μπορεί ο Θεός να σου το χαρίσει, θα σου το δώσει, αλλά βλέπει τη δίψα. Όποιος διψά, ας έλθει και σπιεί το είδωρ της ζωής. Και εγώ το απόλαυσα γι' αυτό. Η Θεία Χάρη ήταν. Και μετά στο στρατό που πήγα, είχα το Λόγο και το Πνεύμα το Άγιο. Πραγματικά άνοιγε ο Θεός όχι μόνο τις καρδιές των στρατιωτών, αλλά και των αξιωματικών, των διοικητών. Και όλοι με αγαπούσαν. Αλλά όταν έφτασα στην Ξάθη και μάζευα τους στρατιώτες εκεί, λες και ήταν στα σκαλάκια, σαν ένα αμφιθέατρο, και τους μιλούσα για τον Χριστό, κάποιος που δεν ήταν παιδί Θεού, έτσι, δεν το είδε με καλό μάτι αυτό, και μου λέει, έλα εδώ εσύ, τι είσαι, πού ανήκεις, σε ποια οργάνωση, σε ποια θρησκεία. Λέω, πουθενά τίποτα, μόνο στο Χριστό πιστεύω, Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο, όχι κάτι άλλο είσαι. Ακόμα δεν είχα μπει στο χώρο της Εκκλησίας που είμαι σήμερα, δόξα τω Θεώ της Αγίας της Αποστολικής, ήθελα να με κατατάξει κάπου, ότι ανήκα σε κάποιο δόγμα. Δεν είσαι φυσικά, λέει, μάρτυρες του Χωβά, αλλά κάτι άλλο είσαι. Λέω, είμαι αναγεννημένος χριστιανός. Εγώ θα σου μουντζουρώσω τα χαρτιά. Και αυτό που είπε, το έκανα. Δηλαδή, αν και ο διοικητής μου ήταν και αυτός γεννημένος την ίδια μέρα μαζί μου, 29 Αυγούστου 1953, και με αγαπούσε πολύ και ήθελε να με στείλει στην Άρτα, στο κέντρο εκπαιδεύσεως των γιατρών πλέον, να είμαι σαν ο πλήτης οδοντίατρος, έγινε αυτό. Πήγα και στην Άρτα, έγινε, αλλά εντωμεταξύ τα χαρτιά μου προχώρησαν και μου κάναν τελικά μια δυσμενή μετάθεση στη μέση της στρατιωτικής μου θητείας και με στείλανε στα τάγματα των επιθυμήτων στη Λίμνο. Και αυτό έγινε. Επομένως το 81 εγώ ολόκληρο ήμουνα στη Λίμνο, αλλά πώς τα έφερε έτσι ο Θεός. Ήτανε ένα νησί με 11.000 στρατιώτες και ο πλήτης οδοντίατρος που εκεί υπηρετούσε είχε φέρει τα καλύτερα υλικά οδοντιατρικά για να κάνει τις εμφράξεις, τις απονευρώσεις, τις θεραπείες, όλα αυτά, γιατί είχε τα μεγάλα μέσα. Είχε τον Αβέροφ τότε, ήταν ένα μαζί του. Και όταν έμαθε ότι στη Λίμνο υπάρχει ένας άλλος ο πλήτης οδοντίατρος με την ειδικότητα, χάρηκε τόσο πολύ και όταν πήγα και το συνάντησα, μ' αγκάλιασε χάρη και λέει, εγώ έχω τον Αβέροφ, το μεγάλο μέσο αυτό, θέλω να πάω στην Αθήνα, διότι θέλω να αρχίσω να δουλεύω σαν οδοντίατρος, ακόμα και σαν στρατιώτης, θα πάρεις τη θέση μου, μου λέει. Και έτσι και έγινε. Εγώ λοιπόν από τα τάγματα των επιθυμήτων, που πραγματικά ήταν μέσα σε κάτι τριώροφες κουκέτες εκεί στενά, όλοι ήταν παιδιά τα οποία διέπραξαν, ας πούμε, πολλά σοβαρά αντικείμενα, ήταν κάπου πολιτικά χωμένοι, ακραία, και εγώ είμαι ανάμεσά τους ένας κακοποιός. Και τελικά να μου κάνουν την καλύτερη μεθάθεση στο καλύτερο οδοντιατρίο, με πλούσια πελατεία, διότι 11.000 στρατιώτες τα είχα. Έτσι, επί μήνες πολλούς, με τα καλύτερα υλικά, όλα έτοιμα. Και θα έλεγα για μένα ήταν μια μεγάλη πείρα να ξεκινήσω με τόσους πολλούς ασθενείς. Έτσι λοιπόν τελείωσα τη στρατιωτική μου θητεία από τη Λίμνο, δεν πήρα ούτε μία άδεια. Καμιά φορά ακούω τώρα σήμερα στρατιώτες κάθε 15 μέρες, 20 μέρες παίρνουν άδεια. Εγώ επί μήνες δεν πήρα ούτε μία άδεια. Τελειώνω τη στρατιωτική μου θητεία το 81, 6 Οκτωβρίου και 31 Οκτωβρίου είχε έρθει φρασάζ ήδη, ετοίμαζε, βρήκαμε ένα οδοντιατρίο στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο, Τσιμισκή και Αριστοτέλους γωνία. Αριστοτέλους 3 συγκεκριμένα. Το πιο κεντρικό σημείο ήταν ένας οδοντίατος που είχε πεθάνει 50 χρονών και μας έδινε το ιατρείο η χείρα η γυναίκα του. Έτσι λοιπόν 6 Οκτωβρίου εγώ απολυόμουν από ο πλήτης οδοντίατρος από το στρατό και 31 Οκτωβρίου, ένα άλλο θαυμαστό πράγμα, τι ήταν αυτό, παντρευόμουν στην Αγία, τη Χριστιανική, την Αποστολική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης που την βρήκα γιατί ήταν το χέρι του Θεού διαμέσου του αδερφού του Αλέκου Καραγιάννη, του Αγίου αυτού ανθρώπου που ανεχώρησε πριν από λίγο καιρό. Τον έφερε ο Θεός στον δρόμο μου να μου πει, παιδί μου, σε βλέπω πολύ ζηλωτή, θερμό, αγαπάς πολύ τον Χριστό. Πρώτη φορά τον έβλεπα. Ήταν μία αίθουσα όπου κηρυτόταν ο Λόγος του Θεού και είχε μέσα χριστιανούς ορθόδοξους, ευαγγελικούς κλπ. Πανελλήνια αδερφό της Χριστιανικής Αναμορφώσεως, θυμάμαι λεγότανε.
Και τότε διαλυόταν όμως, γιατί οι μεν θέλαν οι εικόνες, οι άλλοι δεν θέλαν. Εγώ ήμουν στρατιώτης τότε στην Ξάνθη και τότε το γνώρισα, εφόμαστε τον Αλέκο το Καρακιάνη, βρέθηκε εκεί και μου λέει, παιδί μου, έλεγα να σε γνωρίσω πού είναι οι πραγματικά οι αληθινοί Άγιοι Χριστιανοί. Θέλεις να πάμε μαζί? Ακολούθησέ με. Και εγώ πρώτη φορά τον έβλεπα. Τον ακολούθησε τον αδελφό τον Αλέκο. Και με πήγε στην Συγκρού. Τότε ήταν εκεί η εκκλησία, στον τέταρτο όροφο. Αλλά τι να πω, είχα λοιπόν γνωρίσει σαν στρατιώτης λίγο την εκκλησία, Θεός με βεβαίωσε ότι αυτή είναι η Αγία Εκκλησία. Και με το που τελειώνει τη στρατιωτική θητεία, 31 Οκτωβρίου, παντρεύομαι σε αυτή την πρώην άγνωστη εκκλησία. Αλλά βεβαιωμένη μέσα μου, Αγία Εκκλησία που κρατούσα το λόγο του Θεού. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Ο Χριστός. Γι' αυτό είναι η χαρά μας, γιατί τα βήματά μας τα κατευθύνει το Πνεύμα το Άγιο, τα κατευθύνει ο αιώνιος Θεός και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ Γιάννη, γι' αυτό και τον δοξάζουμε. Φίλοι, φίλες, σε αυτό το σημείο θα τελειώσει το πρώτο μέρος αυτής της ομολογίας, σε λίγο κοντά σας με το δεύτερο μέρος.